Πέτρο μου, είσαι και ηχτής. Ισχύουν αυτά που είπε η Αγγελική μας. Ισχύουν, έχει δίκιο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εδώ είναι τα αγόρια μας και φτιάχνουν ένα φανταστικό ρολό με μοσχαρίσιο κιμά, αυγά και μπέικον. Ο Αντρέας έχει τρελαθεί, όλοι στο πλατό έχουν τρελαθεί γιατί μυρίζει υπέροχο. Και να σου πω ότι είναι και το αγαπημένο μου φαγητό όταν ήμουν παιδί. Μαμά μου μας έφτιαχνε συνέχεια. Όλοι έχουμε μεγαλώσει με αυτές τις γεύσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο λες. Αχ, πώς να το κάνω, είναι δύσκολο. Θα κάτσουν μέσα τα αυγά. Θα βγουν, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο, παιδιά. Είναι σαν να φτιάχνετε μπιφτέκια και ειδικά με τον τρόπο που θα σας δείξω, θα πείτε καλά. Δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο εύκολο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας για να ξεκινήσουμε την συνταγή μας. Τι θα χρειαστούμε λοιπόν. Πάρτε όλα αυτά και πατάτες. Και αυτό εδώ. Τα χωρίζω στο παιδί. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο. Μπορείτε να βάλετε και χοιρινό άμα θέλετε εσείς. 200 γραμμάρια ψωμί ψύχα. Θα βάλουμε 100 ml γάλα. Ένα μεγάλο λευκό κρεμμύδι, 2 πιπεριές προαιρετικά, βάζω λίγο πιπερίτσα για τη γλύκα, γραβιέρα τριμμένη, μαϊντανό, 2 αυγά, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Και θα χρειαστούμε μέσα για τα αυγουλάκια, βάζω και μπέικον και αυγό. Και παιδιά θα δείτε πώς το κάνω για να γίνει έτσι ωραίο και να φαίνεται όμορφο το αυγό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Τι κάνουμε, πολύ πολύ βασικό είναι να ζητήσουμε από το χασάπι μας να μας κόψει 1 κιλό κιμά, να είναι περασμένο 2 φορές από τη μηχανή του κιμά και να έχει λίγο λιπάκι, δηλαδή είτε ελιά είτε σπάλα. Εντάξει, μέχρι εδώ. Συνεχίζουμε. Έχουμε βάλει πιπεριές μαζί με λίγο κρεμμυδάκι εδώ μέσα, γιατί πρέπει να τα σοτάρουμε. Τα έχω ψιλοκόψει στο μούλτι, τα έκανα παιδιά. Τα έβαλα στο τηγάνι με λίγο λαδάκι να τα σοτάρω για να βγάλουν όλη την υγρασία. Αν δεν βγάλουν την υγρασία εκεί, θα τη βγάλουν στον κιμά. Και ξέρεις τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Και όταν φτιάχνουμε και μπιφτέκια, για παράδειγμα, και βλέπουμε ότι τα βάζουμε στο φούρνο και έχουν πολύ υγρασία απ' έξω. Και είναι κάτι που δεν σ' αρέσει να το βλέπεις. Σοτάροντας λοιπόν τα υλικά σου, βγαίνουν όλο ό,τι νερό έχει μέσα το λαχανικό. Οπότε έτσι όπως είναι, το αφήνουμε. Νόστιμο είναι. Το αφήνουμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αφήνουμε λίγο στην άκρη και πάμε να βάλουμε τα υλικά μας. Όπως κάνουμε τα μπιφτέκια μας. Θα βάλουμε 2 αυγουλάκια μέσα. 2 αυγά ολόκληρα. Έχουμε βγάλει. Α, εννοείς, συγγνώμη, μπερδεύτηκα για μένα. Ναι, 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 εδώ μέσα και το τέτοιο. Λοιπόν, έχω πάρει ψωμί του τόστ, το λευκό, χωρίς κόρα, μόνο την ψύχα και τα έχω βουτήξει απλά μέσα σε γαλατάκι. Βουτώντας λοιπόν μέσα σε γαλατάκι θα μου αφρατέψει τον κιμά, θα μου τον κάνει πολύ ωραίο και πάω και τα πιέζω με αυτό τον τρόπο να φύγει το γάλα. Δεν το θέλω το έξτρα γάλα και τα βάζω μέσα εδώ στο κιμά μου. Θα μου πείτε. 200 γραμμάρια πόσο είναι. Είναι 4 με 5 φετούλες του τόστ. Αν έχετε ψωμί το οποίο σας έχει περισσέψει από χθες, είναι ακόμα καλύτερα. Μέσα λοιπόν και το ψωμάκι. Στη συνέχεια βάζουμε αλάτι και πιπέρι. Τέλεια. Και πάμε για το πιπεράκι μας. Καλό είναι λοιπόν, παιδιά, όταν φτιάχνουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με κιμά, να βάζουμε τον κιμά μας για λίγο στο ψυγείο και μετά να το ξαναχρησιμοποιούμε. Δεν πρέπει να το κάνουμε επί τόπου, δηλαδή όπως θα το κάνω εγώ τώρα, θα σας το δείξω αμέσως. Βάζω μέσα τυράκι, γιατί το τυρί θα έρθει και θα δουλέψει όπως λειτουργεί η φρυγανιά. Θα έρθει να μου το δέσει λίγο, αλλά θα μου δώσει και λίγη τυρένια γεύση. Επειδή είχα λίγο γραβιέρα και λίγο παρμεζάνα, βάζω και από τα δύο. Αντρέ, ωραίο! Έχει ενθουσιαστεί. Με τον Αντρέα. Αν θες μπορείς να πας στο Open με τον Μπούμπουρα. Να σου μαγειρεύει ο Μπούμπουρας. Λοιπόν, βάζουμε μέσα τις πιπεριές και το κρεμμύδι. Θα προσθέσω λίγο μαϊντανό. Τέλεια. Μαϊντανός δεν γίνεται να κάνεις κιμά, να κάνεις μπιφτέκια, να κάνεις οτιδήποτε και να μην έχεις μαϊντανό μέσα. Προσθέτουμε και λίγο ελαιόλαδο. Τη θέλουμε τη λιπαρή ουσία ώστε να έρθει να ψηθεί, να μαγειρευτεί πολύ πολύ ωραία. Καθαρίζουμε τον πάγκο μας και τώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας δείξω. Μέχρι στιγμής λοιπόν κάναμε απλά μπιφτέκια. Εντάξει, έτσι κάνετε τα μπιφτέκια και γενικά να ξέρετε τα μπιφτέκια δεν θέλουν πολλά πολλά υλικά. Γιατί όσο... έχουμε βάλει την αρτακτα Γιάννα. Δεν είναι κρεμμυδάκι, περίτσα, μαϊντανό. Δεν θέλει πολλά πολλά υλικά. Όχι, είναι φανταστικό, είναι το πιο ωραίο μπιφτέκι που έχω φάει. Να ξέρει. Είναι πολύ ωραίο. Φανταστικό ο κιμάς. Είναι πολύ ωραίο και για μπιφτέκι. Και αφράτος, μαλακός, ωραίος. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επειδή εμένα με ενοχλεί να κάνω, να βάζω μέσα σε μπολ, κοίτα να δεις τι θα κάνω. Θα το βάλω σε ένα μεγάλο ταψί. Εμένα με ενοχλεί να τα πλένω μετά. Έχεις δίκιο. Ξέρεις, γιατί εγώ θέλω πρώτα να τα βάζω λίγο να νοπά και μετά τα βάζω στο πλυντήριο πιάτο, καταλαβαίνεις. Έτσι, και εγώ έτσι το κάνω και μου φωνάζει η γυναίκα μου ότι πρέπει να τα πλύνεις επί τόπου. Λοιπόν, απλώνουμε λοιπόν, βάζουμε έτσι ένα μεγάλο σκεύος να ανακατευτεί σωστά, ωραία ο κιμάς. Τον ανακατεύουμε λοιπόν πολύ καλά και δείτε εδώ τώρα τι έχω κάνει. Έχω πάρει αλουμινό χαρτό και λαδόκολα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλω
να τυλίξω το ρολό μου. Δείτε, εδώ είναι ο πιο εύκολος τρόπος αυτός, παιδιά, που θα σας δείξω. Αλουμινόχαρτο. Α, μαζί με λαδόκολλα. Μπράβο, και λαδόκολλα. Τα έχω βάλει, δες εδώ τον τρόπο. Τα κάνω όλα στην άκρη για να σας τα δείξω αμέσως. Βάζω από κάτω αλουμινόχαρτο και από πάνω ένα φύλλο λαδόκολλα. Εντάξει, μέχρι εδώ. Ναι. Θα πάρω τον κιμά μου τώρα και θα τον απλώσω εκεί μέσα και θα βάλω εσωτερικά τα αυγά. Υπάρχει ένας τρόπος για να βάλεις τα αυγά μέσα, ώστε όταν το κόβεις να μην διαλύεται το αυγό. Α, ναι, για πες. Λοιπόν, θα το τυλίξω με μπέικον και θα το περάσω από corn flour ή αλεύρι. Α, για να κολλήσει. Για να κολλήσει. Και όταν πας να κόψεις λοιπόν το κομμάτι, αυτό ξέρεις, το κάνουμε στα ξενοδοχεία και σε αυτά όταν θέλεις να βγαίνει και όμορφο το φαγητό. Βάζουμε λοιπόν τον κιμά μας. Καλό είναι, όπως είπα και πριν, να το βάλουμε για λίγο στο ψυγείο, ώστε να έρθουν να δέσουν όλα τα υλικά μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται να το. Επειδή τώρα το έχουμε δουλέψει, έχει πιάσει τη θερμοκρασία του χεριού, κατάλαβες, οπότε έχει ζεσταθεί. Δεν θα μπορέσει να δουλέψει σωστά. Βάζουμε λοιπόν για λίγο στο ψυγείο, μετά το βγάζουμε, απλώνουμε αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα. Περνάμε από corn flour τα αυγουλάκια μας. Μπορείτε να τα βάλετε και έτσι όπως είναι. Βρασμένα τα αυγά, γιατί ξέρεις, πολλοί ρωτάνε και λένε καλά. Στο ρολό, πώς τα κάνουμε τα καλά βρασμένα. Πρέπει να είναι καλά βρασμένα. Θα συνεχίζουν να ψήνονται και μέσα και αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και αυτό. Το περνάτε από corn flour, βάζετε και λίγο bacon αν έχετε και το βάζετε έτσι εδώ με αυτόν τον τρόπο μέσα. Και τα παιδάκια σας τρελαίνονται να γυρίσουν τώρα από το σχολείο το μεσημέρι να δουν αυτό το φαγητό. Ακριβώς. Είναι φαγητό το οποίο μπορείς να κόψεις και έτσι ένα-δύο κομμάτια, να το δώσεις στο σχολείο, να φάνε και οι μαθητές. Δηλίγουμε λοιπόν με μπέικον, πρέπει να βάλουμε παντού. Δεν πάμε κολατσιό καλύτερα το. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε παντού αυγουλάκια, γιατί τώρα με αυτόν τον τρόπο θα το τυλίξουμε. Δες εδώ τι κάνουμε. Τυλίγουμε πολύ καλά, οπότε θωρακίζουμε όλο τον κιμά εδώ εσωτερικά. Κάνουμε καραμέλα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δεν υπάρχει καθόλου κενό εσωτερικά και το κάθε κομμάτι που θα κόψεις θα έχει γίνει ένα. Καλά, πολύ ωραίο. Είμαστε σε αυτό το σημείο, τυλίγουμε, έχουμε προθερμασμένο το φούρνο. Ωραία, πες μου για το ψήσιμο. Στους 200 βαθμούς, το θέλουμε σε πολύ μεγάλη, υψηλή θερμοκρασία. 200 βαθμούς λοιπόν, αν θέλετε βάζετε λίγες πατατούλες από κάτω όπως έβαλα εγώ, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Συγγνώμη, όχι αέρας, πάνω κάτω 200. Πάνω κάτω αέρα, τα βάζουμε όλα μαζί, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Απλά το μόνο που θέλουμε είναι να ανοίξουμε μετά για λίγο το αλουμινόχαρτο για να πάρει λίγο χρώματάκι από πάνω. Πόση ώρα το βάζουμε στο φούρνο αρχικά? 50 λεπτά σίγουρα. Ωραία, και πόση ώρα ανοίγουμε το αλουμινόχαρτο? 10 λεπτάκια. Πριν το τέλος. Ακριβώς. Να σου πω, κάνουμε αυτό με τον γλυφιδά. Δεν χρειάζεται. Όχι. Όχι, όχι. Γιατί το φοβάμαι λίγο αν θα έχει ψηθεί καλά μέσα το μπιφτέκι. Μην το φοβάσαι, αν το βάλεις 50 λεπτά, από τα 45 λεπτά και μετά είναι ήδη ψημένο. Μετά το βάζεις μόνο για χρόνο. Άλλη μια κουτή ερώτηση μιας κυρίας που δεν μαγειρεύει, εγώ δηλαδή. Δεν βαστεγνώσει εφόσον έχουμε το αλουμινόχαρτο? Μέσα λοιπόν, ό,τι υγρά έχει θα τα κρατήσει και θα ψηθεί μέσα στο ζουμάκι. Ωραία. Α, και το ανοίγουμε στο λέω για να ξεψηθεί από πάνω. Το πιάσα, Γιώργο, το κατάλαβες κι εσύ. Τέλεια.